Ακολούθησε μεγάλη μαθητική στρατιωτική παρέλαση, συγκεκριμένα των πολιτιστικών οργανώσεων τη Φοιτητική και Μαθητική Συνολέα, των Σωμάτων Ελλήνων Προσκόπων και Ελλήνων Οδηγών, των Ενόπλων Δυνάμεων και τη Ελληνική Αστυνομία, καθώ και τη Εθνοφυλακή Ροδόπη. Ήθελα να μεταφέρω σε όλους τα χρόνια πολλά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για το στρατό μας. Ακούσαμε και τον εκφωνητή να το λέει πάρα πολλές φορές και βεβαίως εισπράττουμε καθημερινά την αγάπη του ελληνικού λαού προς τον ελληνικό στρατό. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τα στελέχη μας είναι εξαιρετικά. Το καλύτερο οπλικό μας σύστημα που είναι οι στρατιώτες μας, τα παιδιά μας είναι εξαιρετικοί. Χρόνια πολλά για όλους, να σας έχει όλους ο Θεός καλά. Πολύ υπερήφανοι για το στρατό μας. Σκεφτόμαστε, είναι κοντά μας. Δεν φεύγουν στιγμή από τη σκέψη μας. Περιμένουμε τη στιγμή που θα απελευθερωθούν. Αυτό. Χαιρόμεθα που βρισκόμεθα στην Κομωτινή, που βρισκόμεθα προσκαλεσμένοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λίαν, αγαπητού αδελφού Μαρονίας κυρίου Παντελεήμονα, μετά των άλλων Κρητών Αρχιερέων, του Αγίου Πέτρας Γερασίμου και του Αγίου Ιεραπίτνης Κυρίλου. Και η σημερινή ημέρα είναι η μέρα ευθύνης. Και καλεί όλους μας να διαφυλάξουμε τον ιστορικό παλμογράφο του έθνους μας, της πατρίδας μας, με αγωνιστικό φρόνημα
με αποφασιστικότητα, δίδοντας τη μαρτυρία μας εδώ στην Θράκη, στη Θράκη την ελληνική, στη Θράκη της Ευρώπης, και να συμπορευτούμε όλοι μαζί με πίστη στον Θεό, με πίστη στην πατρίδα, για να αντισταθούμε στα πολλά και ποικίλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, στους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς. Αλλά πιστεύουμε ότι με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας όλα θα πάνε καλά και ο ιστορικός παλμογράφος του έθνους μας θα συνεχίσει ακμαίως να πορεύεται και να διακηρύττει την πολιτιστική μας συνέχεια. Χρόνια πολλά! Σήμερα βρίσκομαι εδώ στην όμορφη Κομωτινή για να αναπληρώσω την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όχι από απόψεως κυβερνητικής, αλλά ως Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί ένα ισχυρό λουμπάγκο τον κράτησε στο κρεβάτι, μακριά από εσάς. Ήθελε σήμερα να βρίσκεται εδώ στη Θράκη, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται επίσης στη Θράκη και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ψυχή μας, η καρδιά μας, το είναι μας, είναι στα παιδιά μας που βρίσκονται όμοιροι αυτή τη στιγμή στις φυλακές της Αδριανούπολης. Αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά ήρωες και γι' αυτό και τους τιμούμε, τους σκεφτόμαστε. Αλλά είχα και την τιμή να δω αυτή σήμερα την παρέλαση, η οποία μου εξύψωσε το ηθικό. Είδα τα νιάτα της Ροδόπης, τα νιάτα της Κομωτινής και τα στρατευμένα νιάτα με περηφάνεια να σηκώνουν την ελληνική σημαία και να στέλνουν ένα μήνυμα ότι αυτός ο τόπος εδώ είναι ένας τόπος ιερός και θα τον υπερασπιστούμε, γιατί είναι ελληνικά σύνορα και δευτερευόντως ευρωπαϊκά. Γιατί αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δεν έχεις τα νύχια να ξυθείς, μην περιμένεις κανένας να σε ξύσει. Οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες μας, αυτές που με αίμα κατακτήσαμε. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι την επόμενη γιορτή της απελευθέρωσης να την δούμε μέσα με μια παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Ελλάδας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες πάντα σκεφτόμαστε αυτούς που πράξαν το καθήκον τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και φυσικά το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πράττουμε και εμείς καθημερινά το καθήκον μας, έτσι ώστε αυτή την ελευθερία να την τιμούμε. Χρόνια πολλά.